Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί θα καλωσορίσουμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κυρία Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Τζένο, μας έχει φύγει έρευνα, είναι Παιδείας και Θρησκευμάτων. Α, δεν έχουμε έρευνα δηλαδή. Έχει πάει το ανάπτυξη. Έχουμε έρευνα, αλλά θα αλλά έχει πάει στο ανάπτυξη, μάλιστα. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή, να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα δηλαδή, ένα βασικό άρθρο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία φοιτητών στα ΑΕΗ, στα πλαίσια της νομοθετικής ρύθμισης που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας στο νέο νομοπλαίσιο. Θέλετε να μας δώσετε κάποια περαιτέρω στοιχεία γι' αυτό και γιατί το επιλέγετε? Και δεν θα δοθούν περισσότερα στοιχεία τις αρχές της επόμενης εβδομάδας από την Υπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό. Οπότε θα αφήσουμε το χρόνο έτσι το επόμενο 48 ώρες να κυλήσει και από τις αρχές της εβδομάδας θα δοθούν περισσότερα στοιχεία από τους αρμόδιους Υπουργούς. Εγώ έχω πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Οπότε όλα αυτά τα οποία αναμένει ο κόσμος και ξέρω ότι τα αναμένει ο κόσμος, το πανεπιστημιακό κόσμος με μεγάλη αγωνία. Από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, για να είμαστε εκπληκτικά συγκεκριμένοι. Ωραία. Σας αφήνω λοιπόν σε αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν στα δικά σας. Ένα κομμάτι, σας άκουγα πριν από μερικές μέρες να λέτε ότι είναι πρωτοφανής ο αριθμός των αναπληρωτών στα σχολεία. Ναι. Αυτό είναι μία διαπίστωση. Αντιλαμβάνεστε και το ζείτε και καθημερινά ότι ο κόσμος ζητάει απαντήσεις πώς δεν θα έχουμε την επόμενη χρονιά, το αμέσως επόμενο διάστημα και πώς σε μόνιμη βάση δεν θα έχουμε αυτό το φαινόμενο. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό, κύριε Υπουργέ? Για αρχή, κύριε Τζέν, νομίζω ότι ο βασικός άξονας και το νήμα που δένει τις προσπάθειες όλης της κυβέρνησης και όλων των υπουργείων είναι ο προγραμματισμός. Άρα, εκτός από την αντιμετώπιση μιας κατάστασης που παραλάβαμε, γιατί ξέρετε το ότι πήγαμε στο Υπουργείο 7 Ιουλίου, δημιουργεί πολλές καταστάσεις, στις οποίες δεν είχαμε και μεγάλα περιθώρια αντίδρασης. Ανοίξαμε όμως τα σχολεία. Ήταν ομαλό το ξεκίνημα, με ανάγκες αυξημένες φέτος. Λόγω διατάξεων του Γαβρόγλου, του προηγούμενου Υπουργού, αλλά και καινούργια δεδομένα στην προσχολική, στη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, και όμως ανταπεξήλθαμε προφανώς ψάχνοντας και βρίσκοντας νέες πιστώσεις, δεν είχαν προϋπολογιστεί, και τώρα κάνουμε τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά. Δεν είναι εύκολη άσκηση, κύριε Τζένο. Και όποιος θέλει να εξοραίσει αυτή την κατάσταση, θα έλεγα ότι δεν θα είναι χρήσιμο στο δημόσιο διάλογο. Τι κάνουμε? Κοιτάμε όλα τα σχολεία, κοιτάμε τις πραγματικές ανάγκες. Βλέπουμε τα προγράμματα σπουδών και συγχρόνως κάνουμε και τον προγραμματισμό και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας που είναι στον ΑΣΕΠ τώρα για το διορισμό 4.500 ανθρώπων εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού, επιστημονικού συγγνώμη, και βοηθητικού προσωπικού, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα σχολεία με διορισμένους εκπαιδευτικούς στην ειδική αγωγή και βέβαια με τους αναπληρωτές. Ψάχνοντας από τώρα και κάνοντας τους προγραμματισμούς μας και όλες τις προβλέψεις και για τις αναγκαίες πιστώσεις. 37.000 αναπληρωτές, κυρία Υπουργέ, δεν είναι τεράστιο αυτό το νούμερο? 37.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω και δεν ότι οι ανάγκες, πρώτα απ' όλα και στην πρωτοβάθμια, γιατί έχουμε αυτή την δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, την οποία υποστηρίζουμε και συνεχίζουμε με τη βοήθεια των Δήμων σε όλη την Ελλάδα. Συγχρόνως φέτος, επειδή μπήκε τέταρτος προσανατολισμός στην τρίτη λυκείου, 7 ώρα αυξήθηκαν πολύ οι ανάγκες και σε βασικές ειδικότητες. Κοιτάμε με τις ομάδες εργασίας αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα σπουδών σε κάθε τάξη. Συγχρόνως όμως σας λέω, βλέπουμε όλη την Ελλάδα τις πραγματικές ανάγκες έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, των μόνιμων εκπαιδευτικών. Και εδώ πέρα θα ήθελα, κύριε Τζέν, να επισημάνω ότι για την επόμενη χρονιά για μας είναι προτεραιότητα να ξέρουν όλοι νωρίτερα που πηγαίνουν και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τις περιφερειακές μεταβολές τους. Να τελειώσουν νωρίτερα οι διοικητικές διαδικασίες, αλλά και οι αναπληρωτές να ξέρουν πολύ έγκαιρα, να μην φτάνουμε δηλαδή να συζητάμε για ελλείψεις Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, αλλά σας λέω ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση. Είναι δύσκολη η Ελλάδα προς το κομμάτι της γεωγραφικότητας, το ξέρετε καλά, την ισχυωτικότητα, την υπηρετικότητα, μικρές μονάδες, ολιγομελή τμήματα που δημιουργούν συγχρόνως και την ανάγκη για αρκετούς καθηγητές. Βεβαίως και αρκετοί αναπληρωτές, οι οποίοι επειδή μαθαίνουν τελευταία στιγμή που θα πάνε και επειδή αντιλαμβάνονται και εξετάζουν και τα οικονομικά τους και τις συνθήκες, μπορεί να μην παρουσιάζονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε πόσοι ήταν, κύριε Τζέν, αυτοί φέτος? Πόσοι ήταν?
2.500. 2.500 οι οποίοι επέλεξαν να μην πάνε στις θέσεις τους. Οι οποίοι παραιτήθηκαν να κλείσουν. Έκαναν ανάκληση τις τοποθέσεις. Και είναι λογικό, γιατί αν πάει σε ένα κριτικό νησί ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει τελευταία στιγμή να βρει σπίτι, να βρει τρόπο να μείνει, να βρει τρόπο να εγκατασταθεί, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρείται παράλογο, έτσι. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα, γιατί φέτος είχαμε και τόσες πολλές παραιτήσεις και ανακλήσεις. Γιατί ο κύριος Ναυρόγλου έκοψε την πλημμυριοδότηση. Αυτό δηλαδή, αν θέλετε, το έξτρα μπόνους το οποίο μπορεί να έχει ο παιδευτικός αναπληρωτής να πάει σε πρόσιτα μέρη, να πάει στην Κάσο, να πάει στην Τήλο, να πάει στην Ερνάδη της Βρυτανίας, να πάει δηλαδή σε μέρη τα οποία δύσκολα ο άλλος θα προσεγγίσει, με αποτέλεσμα να χαθεί ένα ακόμα κίνητρο το οποίο έδινε σε αυτή τη στιγμή τον αναπληρωτή το έναυσμα να πει θα το επιλέξω, θα πάω. Θα τη ρωτήσω εκεί, αλλά θα έχω τη διπλή μοριοδότηση. Το έκοψε. Άρα, κοιτάμε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο ένα πακέτο που θα καταστήσουν τα μέρη μας τα οποία είναι απομονωμένα, δυσπρόσιτα, πιο ελκυστικά στους εκπαιδευτικούς. Και δεν έχει να κάνει, κύριε Τζένο, μόνο με τη διπλή μοριοδότηση. Έχει να κάνει και με τις συνθήκες εκεί. Είμαστε ήδη σε επαφή με την ΚΕΔΕ και με την καινούργια ηγεσία της ΚΕΔΕ. Θα ζητήσουμε άμεσα ραντεβού, έτσι ώστε να δώσουμε. Αν θέλετε και μια παρότρινση στους δημάρχους και στο κομμάτι της στέγασης και στο κομμάτι αν γίνεται και τη φύτηση, να υπάρχει η απαραίτητη συνδρομή στους αναπληρωτές. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος γίνεται ήδη. Τους προσφέρεται δηλαδή είτε χαμηλότερες τιμές ενίκεια, είτε και κάποιες επιλογές στέγασης. Αλλά δεν είναι γενικευμένο και είναι γενικά διαφορετικό σε κάθε περιοχή. Ωραία. Το φως της δημοσιότητας επίσης έχουν δει δημοσιεύματα ότι στα σκαριά του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται και νέο σύστημα επιλογής τελεχών στην εκπαίδευση, αλλά και σύστημα που το έχουμε ακούσει και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλά χρόνια. Το συζητάμε για την αναγκαιότητά του, γιατί πρέπει να υπάρχει εκπαίδευσης, επιμόρφωσης αλλά και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Ναι. Ήδη έχουν ξεσηκωθεί κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες λένε ότι πάτε να ελέγξετε και να δημιουργήσετε συνθήκες ασφυκτικού ελέγχου στην συγκεκριμένη κοινότητα των εκπαιδευτικών. Θέλω την τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι προετοιμαζόμαστε με επιτροπές για την κατάρτιση ενός νομοσχεδίου που θα έρθει στο άμεσο χρονικό διάστημα, το οποίο θα έχει μέσα και την επιλογή στελεχών. Θα έχει δηλαδή όλα αυτά τα κριτήρια τα οποία ισχυρά στελέχη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα θα μπορούν να διευκολύνουν τη σχολική ζωή, γιατί το σημαντικό και Τζένα είναι το αποτέλεσμα στο παιδί μας. Το αποτέλεσμα στο παιδί είναι να είναι πιο άμεση η συνδρομή που μπορεί να έχει ένας σύμβουλος εκπαίδευσης, να έχει ένα σύμβουλος για τα θέματα και το παιδαγωγικό αλλά και το οργανωτικό κομμάτι, που αυτή τη στιγμή με τις υδροκέφαλες δομές που έχουν δημιουργηθεί στην διοίκηση της εκπαίδευσης δεν μπορεί να δοθεί. Η σχολική μονάδα χρειάζεται ενίσχυση. Εγώ δεν το λέω έλεγχο, το λέω ενίσχυση. Ο εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει να φοβάται την αξιολόγηση, γιατί δεν μιλάμε για μια διοικητική αξιολόγηση. Δεν μιλάμε για μια αξιολόγηση η οποία θα οδηγεί σε απόλυση. Μιλάμε για αξιολόγηση η οποία θα εντοπίζει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού για να επιμορφωθεί. Ξέρετε ότι διψάει αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός, και το ξέρω γιατί γυρίζω όλη την Ελλάδα και μιλάω με τους αδέρφους. Διψάει για επιμόρφωση. Θα του δώσουμε αυτή την επιλογή. Και όχι επιμορφώσεις, ξέρετε, μαζικές, που μπορεί απλά να ακούς και να είναι μια μονόπλευρη διαδικασία, αλλά μια πιο διαδραστική και μια πιο βιωματική μορφή επιμόρφωσης. Και πραγματικά το δίνω και αν θέλετε και σε ένα μήνυμα και την εκπομπή σας, ότι εμείς δεν θα ευνηδιάσουμε κανένα. Εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή με όλους τους φορείς, θα συζητήσουμε με ανθρώπους που είναι στο πεδίο, μέσα στην τάξη και το κάνουμε ήδη, και να ξέρουν ότι όλα αυτά τα οποία θα προκύψουν και το νομοσχέδιο, αλλά περισσότερη εφαρμογή αυτών, θα είναι προς τη βελτίωση τη παρεχόμενη εκπαίδευση, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πολύ. Και εν τέλει, τα παιδιά μας χρειάζεται από το προνήπιο μέχρι το τέλος της διαδρομής στο σχολείο έναν αέρα, αν θέλετε, έτσι, ένα οξυγόνο στο σχολείο. Με περισσότερες βιωματικές δράσεις, με ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών, με νέα βιβλία, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι είναι επιμορφωμένοι. Και σας διαβεβαιώ, το θέλουν και οι ίδιοι. Ωραία. Αξιολόγηση όμως. Πώς και από ποιους λένε οι εκπαιδευτικοί, αυτό ρωτάνε. Δηλαδή, πώς θα γίνεται η αξιολόγηση και από ποιους θα γίνεται η αξιολόγηση. Θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι όταν θα έχουμε πιο κοντά το νομοσχέδιο. Θα ήταν τόσο άλλο και άνθρωπο από εμένα να μην έχουμε κάποιες συγκεκριμένες έτσι εδώ πέρα κάποιους άξονες και να σας κάνω συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Όμως, θα ξεκινήσουμε από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και μετά, στα κομμάτια και της αξιολόγησης, ο κάθε εκπαιδευτικός θα δείτε ότι
θα είναι πράγματα τα οποία οι ίδιοι εκπαιδευτικοί σε άμεση διάδραση με το σχολικό περιβάλλον και ανθρώπους που ξέρουν την εκπαίδευση θα δουν ότι αυτό το κομμάτι της αποτίμησης του έργου τους δεν είναι ένα έργο που σας λέω που θα πρέπει να απειλεί. Αντιθέτως, θα είναι μια διαδικασία η οποία θα δίνει περισσότερες ευκαιρίες. Σχολική μονάδα λοιπόν για αρχή. Και μετά πηγαίνουμε στα επόμενα είδη της αξιολόγησης. Αξιολόγηση σχολικής μονάδας στο πρώτο βήμα. Ωραία. Ένας επίσης από τους στόχους που έχετε βάλει είναι τα νέα προγράμματα σπουδών και τα νέα βιβλία. Ξέρετε, να. Το ερώτημα είναι το εξής. Και αυτό πλανάτε. Κάθε φορά που θα έρχεται μια νέα κυβέρνηση, ένα νέο υπουργείο, μια νέα διαδικασία, θα έχουμε νέα προγράμματα σπουδών, θα έχουμε και νέα βιβλία. Αυτό. Καταρχάς να μου πείτε πόσο νέα είναι τα βιβλία τα οποία έχουμε και τα προγράμματα σπουδών, γιατί από το ρεπορτάζ και διαβάζοντας λίγο βλέπω ότι η ηλικία των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων είναι από το 2003, αν δεν κάνω λάθος. Και έχουμε και βιβλία τα οποία είναι και από το 99, κύριε Τζένο. Έχουμε βιβλία αυτή τη στιγμή του οργανισμού, τα οποία, παλιού οργανισμού, τα οποία είναι από το 99. Πρέπει λοιπόν οι ομάδες εργασίας οι οποίες στείνονται στο ΙΕΠ, γιατί όλα αυτά ξέρετε ότι περνάνε μέσα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και κατευθύνσεις που έχουν δοθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι να επικαιροποιήσουμε, να δούμε όλα αυτά τα σημεία τα οποία είτε η ύλη έχει προφανώς επικαιροποιηθεί, είτε θα πρέπει να αλλάξει κάποιες τάξεις. Κάποιες τάξεις μπορούν να φορτώνονται περισσότερο από άλλες. Αυτό πρέπει να γίνει από τους εμπειρογνώμονες, να δουν ακριβώς τι πρέπει να ξέρει το κάθε παιδί αποφυτώντας από την κάθε βαθμίδα, αλλά τι πρέπει να ξέρει και ένας απόφυτος του ελληνικού, του καλού ελληνικού σχολείου, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και στις πανεπιστημιακές σπουδές. Συγχρόνως όμως να έχει αποκτήσει, κύριε Τζένο, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και το επαναλαμβάνουμε, και τις ήπιες δεξιότητες και τις ψηφιακές δεξιότητες σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα. Ήμουν μόλις προχθές σε ένα συμβούλιο υπουργών στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο Παρίσι. Οι άλλες χώρες, γιατί καλό είναι να βλέπουμε και τις βέλτιστες στις πρακτικές των άλλων χωρών, έχουν ήδη προχωρήσει κατά τις πλήστες περιπτώσεις, δηλαδή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε αλλαγή προγραμμάτων σπουδών. Μερικές μάλιστα είναι και χωρίς βιβλίο. Είναι με ψηφιακό βιβλίο. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε. Το ψηφιακό βιβλίο είναι όνειρο θερμής νυχτός για την χώρα μας. Τώρα μιλάμε για χώρες που ούτως ή άλλως ξέρετε, η Εστονία ή η Φιλανδία σε κάποια μαθήματα το εφήρμοσαν, κυρίως στο κομμάτι της πληροφορικής. Γιατί είναι τόσο συχνά επικαιροποιείται το υλικό εκεί και όλες τις λαμβάνεσαι που δεν μπορεί να πεις ότι μπορεί να έχει σταθερό βιβλίο, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα συνέχεια. Οι υπουργοί αντίστοιχα εκεί, οι υπουργοί παρέφεσαν τα δικά τους προγράμματα σπουδών. Πρέπει όμως εδώ να δούμε και την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και τα βιβλία από τους εμπειρογνώμονες και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό και θα ήθελα να επισημάνω την εκπομπή σας. Νέες θεματικές ενότητες. Νέες θεματικές ενότητες, οι οποίες εκφεύγουν από αυτό το οποίο ξέρουμε, το καθιερωμένο ρολόγιο πρόγραμμα, εντός του ρολόγιου προγράμματος, που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα, τον εθελοντισμό, τον σεβασμό στον άλλον, την προστασία και την αντιμετώπιση των έξυπνων φαινομένων που έχουμε πολλές φορές στην Ελλάδα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιδιότητα του παιδιού ως πολίτη και σε άμεση επαφή με αυτό το οποίο γίνεται στην κοινωνία. Και αυτά θα εισαχθούν σε πιλωτικό στάδιο για αρχή στη δημόσια εκπαίδευση και βέβαια θα επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα μετά. Με ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να κλείσουμε. Ναι. Βρεθήκατε στο Ηράκλειο της Κρήτης με αφορμή ένα περιστατικό μεταξύ άλλων που είχαμε ένα μαθητή ο οποίος έβγαλε ένα όπλο. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι το θέμα της βίας, το θέμα του bullying είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθημερινότητα για τα παιδιά των σχολείων, όχι μόνο στη χώρα μας βεβαίως, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό το καθεστώς που λέμε μηδενικής ανοχής. Μήπως ήρθε καιρός να το επανεξετάσουμε πλέον το συγκεκριμένο πλαίσιο, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι τα περισσότερα σχολεία αναγκάζονται να κρύβουν κάτω από το στρώμα. Και ζένω πράγματι με την αρχή της σχολικής χρονιάς παρατηρήσαμε και διαπιστώσαμε περιστατικά και συμβάντα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία δεν είναι όλα της ίδιας ισχύως και της ίδιας τόσο έλουσης της. Σίγουρα όμως πολλά εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία του εκφοβισμού, του bullying, πολλά βέβαια πηγαίνουν και στη βία. Αυτό που έγινε τώρα στην Κρήτη έτυχε να είμαι εκεί και για επισκέψεις σε σχολεία και συζήτησα και με τις αρχές του σχολείου του συγκεκριμένου. Είχα ήδη έρθει σε επαφή με τον περιφερειακό διευθυντή, ήξερα την κατάσταση από την πρώτη στιγμή. Πρόκειται για μια ρέπλικα που χρησιμοποίησε το παιδί. Το σημαντικότερο είναι τι ωφή
το κάθε παιδί στο να αντιδράσει έτσι. Και εδώ, κύριε Τζένο, πρέπει να μιλήσουμε και για την προετοιμασία, αν θέλετε, του Υπουργείου με πρωτόκολλα ενεργειών για την κάθε σχολική μονάδα. Εμείς συστήνουμε μια ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση των φαινομένων και του εκφοβισμού. Θέλουμε να είναι μια ομάδα που έχει να κάνει με την προστασία του παιδιού. Ξέρετε, το παιδί αυτή τη στιγμή μέσα στη σχολική μονάδα έχει πολλά και διαφορετικά ζητήματα που το αφορούν. Παρατηρούμε και πολλά φαινόμενα εξαρτήσεων, τα οποία θέλουμε οι ειδικοί να μας κατευθύνουν και συγχρόνως να μας συμβουλεύσουν, έτσι ώστε και εμείς να συστήσουμε τις απαραίτητες δομές κοντά σε κάθε σχολική μονάδα. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό είναι η συνεργασία που έχουμε ήδη ξεκινήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ήταν ένα παλιό σύμφωνο συνεργασίας που επικαιροποιούμε με επικαιροποιημένο υλικό για κάθε σχολείο από ειδικούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε μια διάδραση των συναρμόδων υπουργείων και την πρόθεση και του ίδιου του Πρωθυπουργού τα ζητήματα προστασίας του παιδιού να είναι πολύ ψηλά στην καθημερινότητα. Συγχρόνως, σε όλες τις σχολικές μονάδες, επειδή μιλήσατε για το ζήτημα έτσι της αμαχής, έχει δοθεί ιδιαίτερη εγκύκλιος στο να γίνονται οι εφημερίες με πολύ προσεκτικό τρόπο, να γίνονται και να γίνονται αποτελεσματικά. Αλλά συγχρόνως, σας λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξανασυζητήσουμε και για την ύπαρξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αναφυστάδα σχολείων, αν μη τι άλλο, που δεν θα μπορούσε, δεν ξέρω, οικονομικά, δημοσιονομικά αυτό να καλυφθεί για ένα σχολείο, θα μπορούσε αναφυστάδα σχολείων να συνδέουν την κάθε σχολική μονάδα με τα ιδιαίτερα συμβάντα τα οποία έτσι μπορεί σε κάθε περιοχή έτσι να λαμβάνει χώρα. Μακάρι να γίνει αυτό. Κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.